Σας καλέσαμε εδώ για να παρουσιάσουμε την ερώτηση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή για τα προβλήματα λειτουργίας του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρυπόλεως. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο από εκπροσώπους Λαϊκής Εισπύρωσης. Ο νομός Αρκαδίας είναι αρκετά μεγάλο σε έκταση και πληθυσμό, αριθμεί περίπου στα 102.000 άτομα, με υπηρεσίες υγείας να παρέχονται από το ένα νοσοκομείο, το Παναρκαδικό, και τα 5 κέντρα υγείας με τα περιφερειακά του ιατρία. Το Παναρκαδικό νοσοκομείο όμως, λόγω και της γεωγραφικής του θέσης, καθώς και κάποιων εξειδικευμένων κέντρων που διαθέτει, όπως η νευροχειρουργική κλινική, το ογκολογικό τμήμα και η μονάδα τεχνητού νεφρού, έχει ένα πιο περιφερειακό ρόλο και εξυπηρετεί περιστατικά από όλη την Πελοπόννησο. Αυτό φυσικά μέχρι τώρα δεν έχει εκφραστεί με αύξηση των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όπου υπάρχουν κενά. Ξεκινώντας με αυτό το ζήτημα, υπάρχουν πολλά κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μόνο μερικώς καλύφθηκαν με πρόσληψη επικουρικών, καθώς και εργαζόμενων με πεντάμινα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη λύση, παρά μόνο εκτονώνουν τη λίγο κριτική κατάσταση. Πρόσφατα έμεινε κενή η θέση και του μοναδικού ογκολόγου μετά τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου κ. Νικολάου. Έγινε συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί προσωρινά με ογκολόγο που θα έρχεται από το νοσοκομείο της Κορίνθου 2 φορές την εβδομάδα και έχει ήδη προκηρυχθεί θέση μόνιμου ογκολόγου, η οποία όμως, λόγω και της γραφειοκρατίας που υπάρχει στο Υπουργείο, μπορεί να καθυστερήσει πάνω και από χρόνο. Θέλουμε να πιέσουμε ώστε να καλυφθεί άμεσα η θέση και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Το ογκολογικό τμήμα εξυπηρετεί περίπου 700 ασθενείς, οι 200 από τους οποίους λαμβάνουν χημειοθεραπευτικά σχήματα. Η πλειοψηφία είναι ασθενείς από Αρκαδία και Λαγωνία, αλλά και από την υπόλοιπη Πελοπόννησο υπάρχουν ασθενείς. Είναι πολύ ιδιαίτερο τμήμα με εξειδικευμένες ανάγκες στο πλαίσιο των ογκολογικών ασθενών, καθώς λαμβάνουν χημειοθεραπευτικά σχήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες παρενέργειες, και όλοι αυτοί οι ασθενείς πλέον καλύπτονται ουσιαστικά από έναν παθολόγο που υπάρχει στο τμήμα. Κάποιοι ασθενείς θα πρέπει να πηγαίνουν στα νοσοκομεία της Αθήνας για ρύθμιση της αγωγής από ογκολόγο και παρακολούθηση, αφού θα έχει μόνο 2 φορές την εβδομάδα ογκολόγος στο νοσοκομείο της Τρυπόλεως. Κάτι το οποίο όμως και αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, καθώς και στα νοσοκομεία της Αθήνας ήδη υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση με ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με ελλείψεις σε υλικά και χημειοθεραπευτικά φάρμακα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους ήδη υπάρχοντες ασθενείς. Αυτή η κατάσταση διακινδυνεύει τη ζωή και την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας στην ευαίσθητη κατηγορία των καρκινοπαθών. Από την άλλη, υπάρχουν κενά σε ιατρικό προσωπικό με ειδικότητες που δεν εφημερεύουν κάθε μέρα, όπως ουρολόγος, παιδίατρος, ορειλά, νευρολόγος, οφθαλμίατρος, καθώς και με ειδικότητες που λόγω μειωμένου προσωπικού κάνουν μέχρι και 10 εφημερίες το μήνα για να βγει το πρόγραμμα, ή έρχονται ακόμα και όταν δεν εφημερεύουν, όπως ο γυναικολόγος, ο ακτινολόγος και ο ορθοπαιδικός. Και να υπάρχουν και σε ειδικευόμενους, καθώς οι ειδικευόμενοι της χειρουργικής αναγκάζονται να καλύπτουν όλο το χειρουργικό τομέα και τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Δηλαδή, μπορεί ένας ειδικευόμενος οφθαλμιατρικής να εξετάζει περιστατικά άλλης ειδικότητας, όπως γενικής χειρουργικής ή ορθοπαιδικά. Λόγω των συνδικών εργασίας και της εντατικοποίησης της δουλειάς, πολλοί νέοι συνάδελφοι επιλέγουν να μην έρθουν σε νοσοκομεία της περιφέρειας, καθώς και το εκπαιδευτικό κομμάτι πάει πίσω, μπροστά σε όλα όσα πρέπει να κάνουν λόγω των ελλείψεων. Ουσιαστικά, τα κενά σε προσωπικό καλύφθηκαν προσωρινά μόνο και με χρονικό περιορισμό σε κάποιες κλινικές, κυρίως με την πρόσληψη επικουρικών γιατρών, για 1 με 3 χρόνια. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι επικίνδυνη και για τους ασθενείς και για την ασφαλή εφημέρευση των γιατρών. Από το νοσοκομείο λείπουν και άλλες βασικές ιατρικές ειδικότητες, τελείως, όπως δερματολόγος, γαστρεντερολόγος, ενδοκρινολόγος, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να καταφεύγουν σε ιδιώτες. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ πέρυσι άρχισε στο νοσοκομείο να λειτουργεί αιμοδυναμικό τμήμα, το οποίο έγινε αποκλειστικά από δωρεές και το κράτος δεν ανέλαβε κανένα κομμάτι στήριξης και χρηματοδότησης, δεν έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση του νοσοκομείου ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν. Με αυτό το τμήμα πραγματικά θα μπορούσαν να σώζονται ζωές για την αντιμετώπιση καρδιακιακών συμβαμάτων με ταχεία αντιμετώπιση και με τεχνικές όπως πρωτογενής αγκιοβλαστική, οι οποίες μπορούν να σώσουν ζωές, και να μην χάνεται χρόνος για μεταφορά στην Αθήνα, καθώς ακόμα και για την πραγματοποίηση τακτικών εξετάσεων όπως στεφανιογραφίες, οι οποίες μπορούν να καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι ασθενών της Πελοποννήσου.
χωρίς να επιβαρύνονται τα ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία των Αθηνών. Αντί για αυτό, το τμήμα δεν λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό, αλλά με επικουρικούς ιατρούς και δύο νοσηλευτές που έχουν αποσπαστεί από άλλα τμήματα και φυσικά δεν λειτουργεί όλη τη μέρα, αλλά περιορισμένα κάποια πρωινά. Η μονάδα τεχνητού νεφρού, λόγω ύπαρξης κενών σε γιατρούς και ειδικευόμενους, δεν εφημερεύει καθημερινά και δεν μπορεί να καλύψει όλες τις βάρδιες για τους ασθενείς του τμήματος λόγω φόρου του εργασίας. Οπότε κάποιοι ασθενείς μεταφέρονται για αιμοκάθαρση σε ιδιωτικά κέντρα, κάτι το οποίο επιβαρύνει και τα ασφαλιστικά ταμεία, πολλές φορές είναι επικίνδυνο και για την υγεία των ίδιων ασθενών. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται και εδώ ελλείψεις σε βασικά υλικά όπως τα φίλτρα. Γενικότερα υπάρχουν ελλείψεις σε εργαστηριακά υλικά και υλικά των παρακλινικών εξετάσεων όπως ακτινολογικά φύλλα, αντιδραστήρια για διάφορες εξετάσεις, καρκινικοί δείκτες, δείκτες υπατήτηδας, εξετάσεις θηροειδικής λειτουργίας και πολλά άλλα υλικά, ενώ υπάρχουν και σε διάφορα κέντρα υλικά τα οποία και υποδομές που χρειάζονται αντικατάσταση όπως για την ευρωχειρουργική των μηχάνημα κρανιοτομών. Οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολόγους είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές του ιατρικού προσωπικού, με τους εργαζόμενους να τρέχουν και να μην φτάνουν, ιδιαίτερα στην παθολογική κλινική. Υπάρχουν 22 κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, στην πραγματικότητα όμως με τις αποσπάσεις τα κενά είναι πολύ περισσότερα. Χρωστούνται μέχρι και 45 ρεπό σε κάθε νοσηλευτή, ενώ κάποιοι έχουν να πάρουν άδειες από το 2014. Η διπλοβάρδια είναι καθημερινή πρακτική και εδώ και καιρό οι 2-3 νοσηλευτές της βάρδιας καλούνται με άνοιους όρους να καλύψουν ολόκληρα τμήματα και να κάνουν περισσότερες δουλειές από τις αρμοδιότητες που έχουν λόγω των ελλείψεων. Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στην τροφοδοσία και την καθαριότητα, οι οποίοι πληρώνονται ελάχιστα και όχι σταθερά. Χαρακτηριστικά, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα είναι απλήρωτοι από τον Ιανουάριο του 2016. Οι εργαζόμενοι σε εργολαβικές εταιρείες βιώνουν καθημερινά την τρομοκρατία του φόβου της απώλειας και της μη σταθερής δουλειάς. Το νοσοκομείο δίνει περίπου 950.000 ευρώ το χρόνο στα συνεργεία εργολαβίας, καθώς είναι κεντρική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλαμβάνουν οι μεγαλοεργολάβοι αυτές τις αρμοδιότητες στα νοσοκομεία και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες να λαμβάνουν παρά μόνο ψίχουλα. Φανταστείτε ότι με τα μισά χρήματα το νοσοκομείο θα μπορούσε να προσλάβει τους διπλάσιους εργαζόμενους και να τους πληρώνει με τετραπλάσιο μισθό από αυτόν που παίρνουν τώρα. Φαίνεται λοιπόν πού πηγαίνουν τα χρήματα και ποιον εξυπηρετεί αυτή η πολιτική που ακολουθούνται σήμερα στα νοσοκομεία, τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση όσο και από τις παλαιότερες κυβερνήσεις. Συχνά πολλοί συγκρίνουν το Παναρκαδικό με άλλα γενικά νοσοκομεία της Πελοποννήσου και το θεωρούν καλύτερο, αλλά δεν τίθεται θέμα σύγκρισης ούτε αντιπαράθεσης. Λόγω της πολιτικής που ακολουθούνται στην υγεία διαχρονικά, τόσο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και από τη σημερινή, υπάρχει μια συνεχής απαξίωση του δημοσίου νοσοκομείου. Πλέον οι παροχές υγείας, ακόμα και ελάχιστες παροχές υγείας, προσανατολίζονται στα πιο εξαθλειωμένα κομμάτια της κοινωνίας. Στο νοσοκομείο μας οι ανασφάλιστοι αναγκάζονται να πληρώνουν για να κάνουν εξετάσεις ακόμα και στο τμήμα των επιγόντων 50 με 70 ευρώ και το βασικό εργαστηριακό έλεγχο. Αυτή η κατάσταση δεν έχει διαμορφωθεί τυχαία. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πιάνει το νήμα της αντιλαϊκής πολιτικής από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όταν αναφέρεται στην αναγκαιότητα της σταδιακής ανάπτυξης και ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας, εννοεί μονάδες υγείας που θα λειτουργούν με κριτήρια επιχειρηματικότητας. Μονάδες που θα έχουν ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και με έσοδα από την πώληση και θα βρίσκουν έσοδα από την πώληση των υπηρεσιών τους τόσο στους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και συνολικά στους ασθενείς ή με πληρωμή μέσω της τοπικής φορολογίας. Με αυτό το κριτήριο θα αξιολογούνται τα νοσοκομεία και θα κρίνονται βιώσιμα ή όχι, και όχι με κριτήριο τις ανάγκες των ασθενών. Με αυτά τα κριτήρια θα αξιολογούν και εμάς. Αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση ψήφισε τροπολογία έτσι ώστε μέρος της χρηματοδότησης των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να προέρχεται από δήμους και από περιφέρειες. Με αυτή την τροπολογία το βάρος θα καταλήγει πάλι στις πλάτες των εργαζομένων, οι οποίοι θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε Δήμου και το μέγεθος των χαρατσιών στους δημότες. Αυτός είναι ο λόγος που ελάχιστες προσλήψεις στα νοσοκομεία είναι κυρίως επικουρικοί, οι οποίοι δεν πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από τα άλλα έσοδα του νοσοκομείου, δηλαδή από όσα πληρώνει ο ίδιος ο λαός. Αυτό υπηρετεί η κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Καμία σχέση δεν έχουν με τις σύγχρονες εξελίξεις και την ιατρική θεραπεία. Ουσιαστικά υγειονομικός θεωρείται κόστος για το νοσοκομείο και ο ασθενής αντιμετωπίζεται σαν πελάτης.
Εκ μέρους λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος θεωρούμε ότι οι μέτρα υπέρ των υγειονομικών, καθώς και η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον λαό, χωρίς σύγκρουση με την επιχειρηματική δράση στην υγεία, δεν μπορούν να υπάρξουν. Χρειάζεται νέος αγώνας τόσο από τα σωματεία των υγειονομικών στο νοσοκομείο, όσο και από τους διάφορους φορείς της Αρκαδίας, τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις γυναικών, αγροτοκτηνοτρόφων και φοιτητικών συλλόγων, με αυτή την κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών υγείας για όλο το λαό. Εμείς από τη μεριά μας, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, δίνουμε καθημερινά τον αγώνα τόσο στους χώρους δουλειάς, όσο και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες μας και διεκδικούμε άμεση κάλυψη των αναγκών του ογκολογικού τμήματος και του ογκολόγου και πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες του νοσοκομείου για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του. Να διασφαλιστεί για τους εργολαβικούς εργαζόμενους μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να περάσει τροφοδοσία και καθαριότητα στην ευθύνη του δημοσίου νοσοκομείου με πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού και την κατάργηση της εργολαβίας. Να απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι της Αρκαδίας αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση, μια πρώτη απάντηση μετά την τεράστια απεργία στις 4 Φλεβάρι θα είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των εργαζόμενων με τη νέα 48-ωρη απεργία την μέρα που θα κατατεθεί για ψήφους στη Βουλή ο αντιασφαλιστικός νόμος έκτρωμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που αποτελεί χαριστική βολή για την κοινωνική ασφάλιση. Μέχρι τότε, από τη μεριά μας, δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλες μας δυνάμεις στην οργάνωση του κινήματος και στη δημιουργία κατά τόπους πυρηνών αγώνα και αντίσταση στην επίθεση που βιώνουμε. Ευχαριστούμε.